Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε εδώ στο 9ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σε αυτή τη δεύτερη μέρα. Το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε τώρα είναι ένα θέμα που είναι πολύ ενδιαφέρον και όσο περνάει ο καιρός γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον, περνούν τα χρόνια. Ο τίτλος ο ακριβής είναι «Από το παρελθόν στο παρόν, επαναπροσδιορίζοντας κτίρια βιομηχανικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στον αστικό πυρήνα, real estate και ανθεκτικές πόλεις». Και οι συνομιλητές, όπως μπορείτε πολύ εύκολα να καταλάβετε, είναι ακριβώς αυτοί που πρέπει. Καταρχάς, η Υπουργός Πολιτισμού, η κυρία Λίνα Μενδώνη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Υπουργέ, που είστε εδώ. Ευχαριστούμε πολύ. Και βέβαια, ο κύριος Δημήτρης Αντριόπουλος, CEO της Demand. Εσύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Καλησπέρα, εγώ. Και σκεφτόμουν ότι στο να επαναπροσδιοριστούν αυτό που λέγει ο τίτλος, τα κτίρια, θέλει κάποιες αρετές από την πλευρά αυτών που θα το κάνουν. Θέλει μέριμνα, θέλει στρατηγική, θέλει να ληφθούν υπόψη πολλές παράμετροι, περιβαλλοντική, οικονομική, κοινωνική, ανάγκες δηλαδή της κοινωνίας. Και είναι αρετές τις οποίες, σας το έλεγα έξω, δυσκολεύομαι να μην το πω, αλλά αρετές που τις έχετε, κυρία Υπουργέ. Πώς το βλέπετε όμως όλο αυτό, πώς μπορεί να γίνει αυτός ο επαναπροσδιορισμός των κτηρίων? Κοιτάξτε, είναι αυτό ακριβώς που είπατε. Όλες οι χώρες, αλλά για να πάμε στην Ελλάδα, έχουμε ένα πολύ σημαντικό κτηριακό απόθεμα. Κτίρια τα οποία υφίστανται, κάποια είναι χαρακτηρισμένα μνημεία, κάποια είναι χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα κτίρια, κάποια δεν είναι τίποτα. Παρ' όλα αυτά υφίστανται. Μπορεί να είναι βιομηχανικά κτίρια. Δυστυχώς η αποβιομηχάνηση είναι μία ιστορική, ένα ιστορικό δεδομένο. Τα κτίρια όμως υπάρχουν. Και έχουμε και άλλα τα οποία για α, β, γ λόγους, γιατί είναι πολλοί οι λόγοι, απαξιώθηκαν. Το πρόβλημα είναι ακόμα μεγαλύτερο όταν μιλάμε για κτίρια εγκαταλελειμμένα και απαξιωμένα στα κέντρα των πόλεων. Γιατί θα πρέπει να δούμε αυτά που είναι εκτός αστικών χώρων και αυτά που είναι μέσα στον αστικό ιστό. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται καταρχήν είναι να συμφωνήσουμε όλοι, τουλάχιστον όλοι από όσους εξαρτάται το μέλλον αυτών των κτηρίων, είναι ότι όπου είναι δυνατόν, όπου είναι τεχνικά δυνατόν, τα κτίρια αυτά να διατηρηθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν με καινούργιες χρήσεις, με καινούργιες λειτουργίες. Αυτό ίσως δεν είναι κανόνας, δεν μπορούμε να πούμε ότι μπορεί να συμβεί στο 100%, πάντως στις περισσότερες περιπτώσεις μπορεί να συμβεί. Νομίζω πλέον ότι τεχνικά έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ, οι επιστήμες, οι εμπλεκόμενες έχουν προχωρήσει πάρα πολύ και εάν πραγματικά μιλάμε και πιστεύουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη ή τέλος πάντων στις αρχές της αειφορίας, όπως θέλει κανείς να το προσδιορίσει, υποχρεωτικά, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αναζητήσουμε τρόπους αποκατάστασης σημαντικών κτηρίων, είτε μας υποχρεώνει το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, είτε όχι, και σε κάθε περίπτωση να υιοθετήσουμε την αρχή ότι όλοι οι πόροι δεν είναι ανεξάντλητοι. Όλοι οι πόροι εξαντλούνται. Επομένως, όσο περισσότερα κτίρια επαναχρησιμοποιήσουμε, τόσο πιο κοντά είμαστε στην οικονομία των πόρων. Επομένως, βεβαίως χρειάζεται σχεδιασμός, χρειάζονται αποφάσεις, χρειάζεται ενδεχομένως αλλαγή παραδείγματος. Διότι τις προηγούμενες δεκαετίες είδαμε πολλά τέτοια κτίρια να κατεδαφίζονται χωρίς δεύτερη σκέψη, για να χτιστεί στο ίδιο σημείο ένα άλλο κτίριο, το οποίο μπορεί και να μην είχε εν τέλει τις αρετές του προηγούμενου που κατεδαφίσαμε. Και εννοείται paradigm, όχι example. Εννοώ ακριβώς, εννοώ παράδειγμα, paradigm, όχι example. Και νομίζω ότι καθώς εν γέννη η Ελλάδα πλέον, και αυτή είναι και η πολιτική άλλωστε της κυβέρνησης και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η αλλαγή παραδείγματος και η αλλαγή ενός προτύπου για τις επόμενες δεκαετίες της Ελλάδος, νομίζω και αυτό ότι θα πρέπει να το δούμε σαν ένα μικρό υποσύνολο αυτού του ευρύτερου οράματος, το οποίο όμως στην περίπτωση της κυβέρνησης δεν είναι όραμα, αλλά έχει σχέδιο. Τώρα, λέγοντας αυτό, Υπουργός, κύριε Αντριόπουλε, σκέφτομαι ότι τα βιομηχανικά κτίρια όλα γίνονται ή εστιατόρια ή θέατρα. Κατά κανόνα, έχουμε τα περισσότερα. Τα πιο πολλά στο κέντρο της Αθήνας δεν είναι, ένα από τα δύο είναι. Κυρίως εστιατόρια, κυρίως θέατρα, δεν είναι? Καταρχάς, καλησπέρα σε όλους.
Νομίζω ότι μας έχουν αδικήσει με το χρόνο. Μας έχουν τάξει 35 λεπτά και ξεκίνησαν από τα 20. Θα πάει δύο φορές. Δεύτερον, η αίθουσα είναι sold out και το δικαιούνται το 35. Sold out. Και νομίζω ότι αυτό που είπατε, είδατε την ενστικτόδη αντίδραση της Υπουργού, ότι δεν ισχύει. Mm-hmm. Ξέρετε, εμείς στη δουλειά μας, δυστυχώς δεν έχουμε το προνόμιο της ανακάλυψης, παρά το προνόμιο ή, ας το πούμε, την ανάγκη της συνειδητοποίησης. Mm-hmm. Το να κάνουμε καινούργια κτίρια σε οικόπεδα, το κάναμε μερικές φορές στο ξεκίνημα της εταιρείας, αλλά δεν είχε κανένα ιδιαίτερο αφήγημα. Και το 2015 ανακαλύψαμε, όπως είπε και ο Υπουργός, ότι οι πόλεις μας και τα κέντρα τους είναι γεμάτες από εγκαταλελειμμένα πρώην βιομηχανικά κτίρια. Και πραγματικά ξεκινήσαμε αυτή τη δουλειά από τον Πειραιά, από τον Παπαστράτο, και τα τελευταία 9 χρόνια, και είναι ένα από τα λίγα νούμερα που θα σας πω, αναπτύξαμε υφιστάμενα εγκαταλελειμμένα κτίρια 220.000 τετραγωνικών μέτρων σε 15 project και προσθέσαμε καινούργια δόμηση, η οποία ήταν συνεργατική και απαραίτητη για αυτά, μόλις 27.000 τετραγωνικών μέτρων. Μάλιστα. Αν είχαμε κάνει αυτή τη δουλειά σε οικόπεδα, αντιλαμβάνεστε, μιλώντας για το περιβάλλον και για χίλιους δυο άλλες παραμέτρους, τι θα είχαμε δημιουργήσει στην πόλη. Αυτό επίσης έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει όρια. Δηλαδή τα διαθέσιμα κουφάρια προς επανένταξη και αξιοποίηση είναι πάρα πολλά. Είναι σε αυτό που λέμε στο ορατό μέλλον. Άρα, οι χρήσεις που... Και δεν μιλάμε μόνο για πρώην βιομηχανικά. Ο πύργος του Πειραιά, που στεκόταν εκεί γέρνοντας από ένα αφήγημα, το οποίο δεν ισχύει φυσικά, το Μινιόν δεν είναι πρώην βιομηχανικά κτίρια, αλλά είναι πρώην κτίρια που ή δεν εντάχθηκαν ποτέ στη λειτουργία της πόλης και στην οικονομία, ή είχαν ένα άλλο σκοπό και μετά εγκαταλείφθηκαν. Άρα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι οι χρήσεις εκτός από θέατρα και εστιατόρια, που είναι πολύ λίγα αυτά που έγιναν, μπορεί να είναι γραφεία, μπορεί να λειτουργήσει πάλι ο πολιτισμός με την ευρύτερη έννοια, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό που λέμε η πορτοκαλί οικονομία, που έχει να κάνει με τις δράσεις καινοτομίας, δημιουργίας, πολιτισμού και ούτω καθεξής. Να γίνουν εταιρείες, δηλαδή start-up μέσα σε αυτά τα κτίρια. Και, όχι μόνο, και αυτό. Mm. Να γίνουν κατοικίες μέσα σε αυτά τα κτίρια και η επανένταξη δεν πρέπει να είναι μονοδιάστατη. Εκτός από τα προφανή, που είναι τα οικονομικά στοιχεία κτλ., είναι οι πολλαπλασιαστές. Και αυτά δεν είναι θεωρητικά που σας λέω. Εμείς τα κάναμε και τα ζήσαμε. Και γι' αυτό συνεχίζουμε με μεγάλη πίστη σε αυτό το αφήγημα και το όραμα. Επομένως, με βάση αυτά που είπατε μέχρι τώρα, κυρία Υπουργέ, ο παιδευτικός χαρακτήρας σε αυτό το κομμάτι της πολιτικής, πού μπορεί να υπάρξει, δηλαδή να οδηγήσετε τους πολίτες, να οδηγήσει η πολιτική τους πολίτες προς μια κατεύθυνση που πιθανόν δεν την έχουν σκεφτεί ούτε οι ίδιοι. Να σκεφτείτε out of the box για λογαριασμό των πολιτών. Πάλι θα μιλήσω για το παράδειγμα. Mm. Δηλαδή λέμε ότι και είναι η πολιτική η τέχνη του εφικτού, αλλά νομίζω πια μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η πολιτική με ήτα και η πολιτική με όμικρον γιώτα μπορεί να δίνουν και το παράδειγμα. Και θα σας πω αυτό το οποίο κάνουμε στο Υπουργείο Πολιτισμού τα τελευταία χρόνια. Καταρχήν, θα επιβεβαιώσω αυτό που είπε ο κύριος Ανδριόπουλος, ότι δεν είναι τα περισσότερα θέατρα και εστιατόρια. Αυτό μπορούμε να επιχειρηματολογήσουμε με αριθμούς κλπ. Δεν είναι της τωρινής συζήτησης. Θα πω λοιπόν τι έχουμε κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού. Καταρχήν, να ξεκινήσω από το κτίριο του Σιλό στον Πειραιά, μιας που ξεκινήσαμε με τον Πειραιά, το οποίο βρίσκεται πάνω στο λιμάνι. Ήταν το παλιό κτίριο, το οποίο έχει εγκαταληφθεί εδώ και αρκετές δεκαετίες. Το Υπουργείο Πολιτισμού, σε μία συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών και με την Κόσκο, το πήρε και σήμερα έχει ξεκινήσει τις εργασίες για τη μετατροπή του σε Μουσείο Εναλλήλων Αρχαιοτήτων. Είναι ένα μουσείο το οποίο έλειπε. Ο Πειραιάς είναι ο κατάλληλος χώρος για να υπάρχει ένα τέτοιο μουσείο και φιλοξενείται σε αυτό το βιομηχανικό κτίριο. Πριν από 3 μήνες, λίγο πριν το τέλος του 2023, κατορθώσαμε
μετά από μια τετραετούς διάρκειας διαδικασία γραφειοκρατική, να αγοράσουμε το παλιό εργοστάσιο της Επιπλοποιίας Τσαούσογλου, στην Πειραιώς. Είναι το Πειραιώς 260, εκεί όπου στεγάζεται, όπου φιλοξενείται το Φεστιβάλ Αθηνών. Ήδη, λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει και πριν, σε συνεννόηση με την Εθνική Τράπεζα, μια σειρά μελετών. Προχωρούμε τώρα στα υπόλοιπα. Προφανώς το φεστιβάλ θα συνεχίσει να είναι εκεί, επομένως εδώ είναι τα θέατρα. Όμως δεν θα είναι μόνο αυτό. Θα φιλοξενηθεί όλη η υποδομή του Οργανισμού Διαχείρισης και Ανάπτυξης Πολιτιστικών Πόρων, με τα νέα εργαστήρια για τα ακριβή αντίγραφα, τα οποία είναι οι καλύτεροι μας πρεσβευτές στα πολιτήρια των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Θα υπάρξει η μοντελοθήκη των εκμαγείων. Το Υπουργείο Πολιτισμού και ο συγκεκριμένος οργανισμός έχουν στην ιδιοκτησία τους 200 ετών εκμαγεία. Κάποια είναι και λίγο παλιότερα. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γίνει ένα πανόραμα του διαχρονικού, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, να συνδυαστεί και με σύγχρονη τέχνη, γιατί αυτό είναι, αυτό έχουμε σαν στόχο, και όλο αυτό θα φιλοξενηθεί στις εγκαταστάσεις του κτηρίου του εργοστασίου Τσαούσογλου. Να πάμε στο ελαιουργείο της Ελευσίνας. Το παλιό ελαιουργείο της Ελευσίνας είναι πάνω στην, πολύ κοντά στο λιμάνι, πάνω στον παραλιακό δρόμο, πολύ κοντά στον αρχαιολογικό χώρο. Και αυτό το αγοράσαμε πάλι από την Εθνική Τράπεζα πριν από 2 χρόνια και ήδη είναι σε εξέλιξη η μελέτη για τη μετατροπή του σε αρχαιολογικό μουσείο. Και πάμε τώρα να δούμε, αυτά είναι βιομηχανικά κτίρια. Πάμε λοιπόν να δούμε τώρα τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα. Αντίστοιχα μπορούμε να μιλήσουμε και για τη Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα, τη δεκαετία, κυρίως τις δεκαετίες 60-70, έγιναν μεγάλες απαλωτριώσεις σπιτιών. Κάποια δεν είχαν ιδιαίτερη αρχιτεκτονική σημασία, κάποια είχαν σημασία αρχιτεκτονική, με σκοπό τα κτίρια αυτά να κατεδαφιστούν για να γίνουν αρχαιολογικές ανασκαφές και να δημιουργηθεί ένας αναπεπταμένος, εξαιρετικά αναπεπταμένος αρχαιολογικός χώρος ανάμεσα στην αρχαία αγορά, τη ρωμαϊκή αγορά, να καταλαμβάνει τέλος πάντων ένα πολύ μεγάλο μέρος της πλάκας και του ιστορικού κέντρου. Ευτυχώς, και το λέω πολύ συνειδητά το ευτυχώς, τις επόμενες δεκαετίες το ελληνικό κράτος δεν είχε χρήματα για να κάνει αυτές τις ανασκαφές. Έτσι τα κτίρια αυτά διεσώθησαν. Κάποια όμως, αρκετά από αυτά, είναι σε ερυπιώδη κατάσταση. Βάλαμε μπρος λοιπόν την αποκατάστασή τους για να δημιουργήσουμε μέσα στην Αθήνα μικρούς πυρήνες πολιτισμού. Έτσι, έχουμε ένα σπίτι αστικό, μικροαστικό θα έλεγα, στην Διοσκούρων, στην καρδιά της πλάκας, πολύ κοντά στην ρωμαϊκή αγορά, το οποίο ήδη έχει μετατραπεί και ελπίζω ότι μέχρι μέσα στο καλοκαίρι θα αποδοθεί στο κοινό και θα είναι το Μουσείο του Ελίτη σε συνεργασία με την κυρία Ιουλίτα Ηλιοπούλου. Λίγο πιο πάνω έχουμε ένα άλλο εγκαταλελειμμένο κτίριο, το οποίο συνεργαζόμαστε με το Θέατρο Τέχνης και θα γίνει ένα μουσείο για τον Κουν. Και λίγο πιο εκεί είναι η οικία Κολέτη, και αυτό σε ερυπωμένη κατάσταση, που αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το έργο και μετατρέπεται σε αρχείο των αναστηλωτικών έργων της Ακρόπολης, προσβάσιμο σε όλη τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, που μέχρι σήμερα κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Λίγο πιο πέρα είναι η περίφημη οικία Κοκοβίκου. Είναι η περίφημη ελληνική ταινία με την Μάρο Κοντού και τον Κωνσταντίνου. Τον Αντωνάκη, ακριβώς. Η οικία Κοκοβίκου, λοιπόν, και αυτή η ερυπωμένη, ξεκινήσαμε τη μελέτη για να τη μετατρέψουμε σε ένα κέντρο ελληνικού κινηματογράφου. Εκεί θα μπορεί να μπαίνει οποιοδήποτε και να βλέπει ταινίες. Είναι πολλά τέτοια. Έχουμε την οικία Παλαμά, την οποία ήδη και αυτή έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη. Την εντάσσουμε τώρα σε πρόγραμμα για να γίνει ένας χώρος μελέτης του Κωστή Παλαμά, του έργου του Κωστή Παλαμά, και πολλά άλλα τέτοια. Αυτή τη στιγμή, με βάση τα οικονομικά μας, είμαστε σε ένα στάδιο έργων και μελετών 16 τέτοιων κτιρίων, ώστε να δημιουργήσουμε μια πολιτιστική διαδρομή μέσα στην Αθήνα, που θα είναι οι αρχαιότητες βεβαίως, αλλά και διαχρονικά σημεία του πολιτισμού μας, τα οποία θα προβάλλονται. Αυτό που είπατε, όντως περιγράφατε μια διαδρομή. Την ακούγαμε όλοι και κάναμε και εικόνες, κυρίως όσοι ζούμε στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν θεωρώ ότι είναι ένα παράδειγμα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές η αποκατάσταση αυτών των κτιρίων, ιδιαίτερα αν έχουν χαρακτηριστικά νεοκλασικά, αν είναι διατηρητέα, είναι περισσότερο κόστος.
Εκεί λοιπόν πρέπει πραγματικά η πολιτεία, και ήδη έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια από την κυβέρνηση, να δοθούν κάποια κίνητρα σε ιδιώτες, ιδιοκτήτες, για να μπορέσουν να αποκαταστήσουν αυτά τα κτίρια, τα οποία πραγματικά έχουν κόστος. Εδώ λοιπόν είναι αυτό ακριβώς, η απάντησή μου είναι αυτή. Δημιουργούμε ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα ότι μπορούν να γίνουν πράγματα, να ομορφύνουμε την πόλη μας, να φύγουν εστίες οι οποίες είναι εστίες σκουπιδιών, μόλυνσης, κατσαρίδας, και να δώσουμε συγχρόνως, να ενισχύσουμε την πολιτιστική φυσιογνωμία, αλλά να δώσουμε και δυνατότητες σε ένα αηφόρο τουρισμό, άμεσα συνδεδεμένο με τον πολιτισμό, και τη γαλάζια οικονομία, η οποία είναι άμεσα συνδεδεμένη με την πορτοκαλί οικονομία, που πολύ εύστοχα επεσήμανε ο κύριος Ανδριόπουλος. Πάντως όλο αυτό που περιγράψατε είναι λίγο οπτικός πολιτισμός, δηλαδή και να κάνεις μια ωραία βόλτα για να τα βλέπεις όλα αυτά. Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπορούμε να κάνουμε πραγματικά αυτή τη βόλτα. Επομένως, εδώ, γιατί είπε αυτό ο Υπουργός σε σχέση με την σύμπραξη του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα, τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ορισμένα ζητήματα είναι εκ των όνου κάνευ να τα δει κανείς ότι χωρίς σύμπραξη δεν μπορούν να προχωρήσουν. Το προηγούμενο πάνελ μιλούσε για την κοινωνική κατοικία. Δεν γίνεται ούτε από τους ιδιώτες ούτε από το δημόσιο από μόνο του. Είναι έτσι η φύση της επίλυσης του προβλήματος που χρειάζεται σύμπραξη. Το ίδιο απαιτεί και αυτό που συζητάμε σήμερα τώρα εδώ. Χωρίς τη σύμπραξη του Υπουργείου Πολιτισμού και των ιδιωτών δεν μπορεί να συμβεί αυτό. Είτε τα εργαλεία είναι οικονομικά, είτε τα εργαλεία είναι αδειοδοτικά και οτιδήποτε άλλο. Και πραγματικά, ξέρετε, υπήρχε πάντοτε ο τρόμος, που είναι λάθος αντίληψη, μη σου κηρύξουν το κτίριο. Εμείς επιδιώξαμε την κήρυξη κτιρίων που δεν είχαν κηρυχθεί. Διότι ξέρετε τι ανακαλύψαμε τα τελευταία 10 χρόνια. Ανακαλύψαμε, εκτός από αυτά που σας είπα πριν, ότι η αξιοποίηση ενός υφιστάμενου κτιρίου με ιστορία έχει και ένα σκοπό. Όπως σας είπα πριν, το να κάνεις ένα καινούριο κτίριο στο τελευταίο οικόπεδο της Κηφισίας, που κάνουμε ένα τέτοιο, εστέρεψε γρήγορα το αφήγημα. Τα υπόλοιπα έχουν ένα σκοπό. Απελού και Λυκούργου, το κτίριο του Ιδρύματος Αβέροφ που πήραμε, εξυπηρετεί το σκοπό, τον οικονομικό καταρχάς, εκτός από τη διατήρηση και συντήρηση του κτιρίου, του Ιδρύματος να επιτελεί το σκοπό του. Η αξιοποίηση του πύργου Πειραιά έχει να κάνει με την ανάπλαση της περιοχής και ένα περιουσιακό στοιχείο του Δήμου που ήταν μηδέν στα βιβλία του και του δίνει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ μίσθωμα και μια αξία πλέον που μπορεί να δανείζεται 150 εκατομμύρια ευρώ. Το Μινιόν φώτισε την Πατησίων. Άρα σαν εταιρεία ή σαν ιδιώτης, κάνοντας αυτή τη δουλειά, έχει και ένα σκοπό μέσα, που ο σκοπός είναι σημαντικό πράγμα. Συνδέεται με το παράδειγμα, συνδέεται με τον πολλαπλασιαστή, συνδέεται με τη γειτονιά και με χίλια δυο άλλα. Άρα δεν είναι μία έξυπνη επιλογή. Είναι μία προφανής επιλογή όλο αυτό που συζητάμε. Εγώ θα έλεγα ότι είναι, αν με επιτρέπετε, μία αναγκαία επιλογή. Και αναγκαία. Προφανής και αναγκαία επιλογή. Για να μπορέσουμε να σώσουμε πράγματα. Και τώρα, όσο μιλούσατε, σκεφτόμουν τις γειτονιές, οι οποίες μέχρι πριν από μερικά χρόνια κάποιες γειτονιές δεν είχαν σε καμία περίπτωση την άνθηση που έχουν τώρα. Ήταν σχετικά εγκαταλειμμένες, όχι στο βαθμό που είναι τώρα, που ανθούν τώρα. Σκέφτομαι την Κυψέλη, σκέφτομαι το Παγκράτη που τώρα δεν μπορείς να βρεις, μέχρι πριν από μερικά χρόνια δεν ήταν ακριβώς αυτό. Που σημαίνει ότι ο κόσμος θέλει ένα αφήγημα, μια που λέτε για το σκοπό, θέλει και ένα αφήγημα το οποίο είναι, πώς να πω, και κατά μία έννοια και μία, ας πούμε, ευθύνη της πολιτείας να του φτιάξει ένα αφήγημα για τη γειτονιά στην οποία να πάει να ξαναμείνει. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Φυσικά συμφωνώ και βεβαίως ο κόσμος χρειάζεται ένα αφήγημα. Το αφήγημα δεν είναι κάτι τεχνητό, τελικά προκύπτει. Ναι, ναι. Προκύπτει πάλι από σύμπραξη δυνάμεων και συμβαίνουν διάφορα γεγονότα τα οποία δεν τα προβλέπει κανείς, για παράδειγμα η πανδημία. Mm-hmm. Πολύ πρόσφατο παράδειγμα που μας έκανε να αναθεωρήσουμε πάρα πολλά πράγματα και να δούμε διαφορετικά πολλά πράγματα, ακόμα και τις επιλογές μας για το πού θα είμαστε, πώς θα εργαζόμαστε. Για να σκεφτούμε, σήμερα μιλάμε, ας πούμε, για τις καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες
οι περισσότερες επιδιώκουν να στεγαστούν σε κτίρια τέτοια, τα οποία είναι παλιά και έχουν αποκατασταθεί κλπ. Οι οποίες δουλεύουν κυρίως με την τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι θέμα πλέον χρόνου στο να μπει και αυτή στην καθημερινότητά μας. Επομένως, πράγματα που πριν το 2020 δεν μας ήταν μακρινά, δεν τα σκεφτόμαστε, σήμερα μας είναι πάρα πολύ οικεία και όλα αυτά έρχονται να συνδυαστούν. Διότι επενδύεις διαφορετικά στο πού θα είσαι, στο πού θα κατοικείς, στο πώς θα εργαστείς, στο πού θα εργαστείς. Και φυσικά, το είπα και στην αρχή μιλώντας για τις τεχνικές επιστήμες, είναι τεχνική και τεχνολογία έχουν κάνει άλματα που μας διευκολύνουν ακριβώς για να προσεγγίζουμε ορθότερα και τέτοια ζητήματα. Άρα αυτό που έμοιαζε να είναι κατά μία έννοια το μειονέκτημά μας ότι ήμασταν κάπως πίσω από τις υπόλοιπες χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε αυτόν τον τομέα, τώρα έχει γίνει ξαφνικά το πλεονέκτημά μας ότι μπορούμε να κάνουμε ένα πέταγμα. Καλά, η ερώτηση είναι και για τους δύο. Μην πάρουμε πολύ θάρρος και αρχίσουμε τα παραλυρήματα. Ακόμα... Σας έμοιες παραλήρημα το δικό μου τότε. Όχι, όχι, έχουμε πρόβλημα. Όχι, το λέω έχουμε γενικά. Πρόβλημα. Γιατί έχουμε μια τάση Έλληνες. Κοιτάξτε, ακόμα, όχι αντιγράφουμε, δανειζόμαστε πετυχημένες ιδέες από το εξωτερικό, το οποίο έτρεξε πιο γρήγορα. Το Βερολίνο, το Λονδίνο, η Βαρκελόνη, η Μαδρίτη, έτρεξαν πιο γρήγορα και τα υλοποίησαν αυτά για μια σειρά από λόγους. Οικονομικούς, θεσμικούς κτλ. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε το πλεονέκτημα να μπορούμε να κοιτάμε τι πέτυχε, να παίρνουμε τις καλές ιδέες απ' έξω, να κάνουμε αυτό που λέμε ελληνικοποίηση της ιδέας και να γινόμαστε μερικές φορές και πιο πετυχημένοι. Ξέρετε, το 2017 γεμάτος έκπληξη διαπίστωσα ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανάπτυξης και Επενδύσεων μας παρακολουθούσε ένα χρόνο για αυτά που κάναμε με τα πρώην βιομηχανικά κτίρια. Και δεν ήρθε να μας δανειοδοτήσει, ήρθε και έγινε συνεταίρος μας που είναι και σήμερα. Ένα μία σας παρακολουθείς, δεν το γνωρίζατε ακριβώς. Προφανώς, μας παρακολουθούσε ως εταιρεία. Πού να το ξέρεις αυτό. Ναι. Δεν είναι παρακολούθηση άλλου είδους. Όχι, κατάλαβα. Μας παρακολουθούσαν ως εταιρεία. Οπότε, βλέπετε ότι μια συντηρητική τράπεζα, η οποία έχει μετόχους 80 κράτη, ήρθε και επένδυσε, όχι, σας λέω και πάλι, χρηματοδοτώντας, παίρνοντας ρίσκο, που το ρίσκο του development είναι πολύ μεγάλο και το αποφεύγουν και τράπεζες και ιδιώτες, και έχει μείνει μαζί μας και μάλιστα πρόσφατα μας βράβευσαν στο Λονδίνο ως εταιρεία για αυτά που έχουμε πετύχει μαζί τους. Άρα γινόμαστε, όπως σας είπα, και παράδειγμα, αλλά με τέτοιες πράξεις και επιβεβαιώνεται αυτό. Και νομίζω ότι υπάρχει πολύς χώρος και για άλλες εταιρείες να μπουν και να το κάνουν. Και δεν είναι μόνο η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη. Είναι η Πάτρα, τα Χανιά, η Καβάλα, η Δράμα. Είναι χίλιες δυο πόλεις που εγκαταλείφθηκε η βιομηχανία και έχουν μείνει τέτοιου είδους ευκαιρίες. Όχι τέτοιου είδους κουφάρια. Εμείς κάθε ένα από αυτά τα κτίρια τα βλέπουμε σαν μια ευκαιρία. Σκέφτεται κάποιος ότι για να γίνουν όλα αυτά η ελληνική γραφειοκρατία δεν βάζει εμπόδια, δηλαδή ξαφνικά... Να προλάβω την Υπουργό ναι. Για να της δημιουργήσω καλύτερη συνθήκη. Η απάντηση είναι όχι. Δεν δημιουργεί. Όποιος ιδιώτης γκρινιάζει για τη γραφειοκρατία πρώτα έχει πρόβλημα εσωτερικό δικό του. Και δεν το λέω για να καλοπιάσω το Υπουργείο Πολιτισμού. Αλήθεια λέω, αν είσαι προετοιμασμένος, διαβασμένος, έχεις επιχειρήματα. Η γραφειοκρατία δεν είναι μεγαλύτερη από ό,τι είναι στο εξωτερικό. Να σας το θέσω έτσι. Όχι, δεν υπάρχει. Κυρία Υπουργέ, απάντησε. Απάντησε εν μέρη. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Θα συμφωνήσω μαζί του ότι όταν κάποιος πραγματικά έρθει στο ελληνικό δημόσιο, σε όποια υπηρεσία του ελληνικού δημοσίου, και έχει ένα σωστό φάκελο, έχει διαβάσει εκ των προτέρων τι χρειάζεται να καταθέσει. Είναι βέβαιο ότι δεν θα δυσκολευτεί όσο θα δυσκολευτεί κάποιος άλλος, ο οποίος λέει «Μα εγώ κατέθεσα το φάκελο και είναι λυπής κατά το ίμιση, κατά το 1/5. Πάντως είναι λυπής». Όχι, καταθέτει το φάκελο και μετά προσεύχεται. Ναι. Με την προσευχή δεν λύνεται. Σωστό. Επομένως, αυτό θα συμφωνήσω απόλυτα. Καμιά φορά, εκεί που θα πρέπει να γίνουμε καλύτεροι, και εννοώ το δημόσιο και οι υπηρεσίες, είναι σε θέματα χρόνου. Αυτό είναι κρίσιμο. Το να απαντάς, δεν είναι κακό να απαντήσεις και όχι, αν κάτι δεν μπορεί να γίνει. Αλλά πρέπει να το απαντήσεις. Δεν μπορεί να το αφήνεις να καρκινοβατεί. Και νομίζω ότι αυτό
είναι κάτι το οποίο το επιδιώκουμε να το κάνουμε. Τώρα, αυτό που θα ήθελα εγώ να προσθέσω σε αυτά που είπε ο κ. Ανδριόπουλος, που συμφωνώ απολύτως και δεν συμφωνώ επειδή γνωριζόμαστε και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε. Συμφωνώ γιατί έχω και εγώ τα δικά μου παραδείγματα. Ας πούμε, Αγχίαλος, έξω από το Βόλο, είναι μία από τις πιο σημαντικές παλαιοχριστιανικές θέσεις, από τους λίγους παλαιοχριστιανικούς οικισμούς που έχουν διασωθεί. Ήταν ένα πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας να έχουν ένα μουσιακό χώρο. Κάποια στιγμή ήρθαν οικόπεδα που μπορούσαν να δομηθούν, ήρθαν σχέδια. Σε μία απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο υπάρχει ένα εγκαταλελειμμένο οινοποιείο. Εγκαταλελειμμένο. Λοιπόν, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή κάνουμε είναι να δούμε πώς αυτό το οινοποιείο θα μπορέσουμε, κρατώντας τα στοιχεία της φυσιογνωμίας του, γιατί δεν θέλουμε να τα χάσουμε, διότι το κρασί ήταν βασική παραγωγή την περίοδο εκείνη για τη συγκεκριμένη περιοχή, πώς αυτό το οινοποιείο θα το μετατρέψουμε σε ένα μουσιακό χώρο. Αντίστοιχα, ένας καταπληκτικός βιομηχανικός χώρος που συνδυάζει οινοποιείο και πολλά άλλα, είναι στις Αρχάνες, στην Κρήτη. Και εκεί υπάρχει ένα αντίστοιχο αίτημα, ότι οι Αρχάνες έχουν μια τεράστια μινωική κληρονομιά, η οποία πρέπει να αναδειχθεί. Δεν εκτίθενται πουθενά. Υπάρχουν θέματα πολύ σοβαρά αποθηκευτικών χώρων των υπηρεσιών του Υπουργείου Αρχαιοτήτων, των υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού των Αρχαιοτήτων. Είναι χιλιάδες αυτά τα οποία βγαίνουν καθημερινά και είναι πράγματα τα οποία έχουν ανάγκη συντήρησης και φύλαξης. Επομένως, εκεί έχεις γύρω στα 7.000 τετραγωνικά. Τι πιο ωραίο και πιο ελκυστικό από το να μετατρέψουμε αυτό το χώρο σε έναν πολυδύναμο χώρο πολιτισμού, με ανοιχτά εργαστήρια συντήρησης, με δυνατότητα ο επισκέπτης να μπορεί ο ίδιος να μετέχει σε κάποια τέτοια διαδικασία, είτε είναι στο πάρκινγκ, είτε είναι στη συντήρηση, και εν τέλει να δημιουργήσει και ένα πολύ ωραίο μουσιακό χώρο. Κάνω μια δεύτερη ερώτηση σε εσάς. Πείτε μου, ποιο είναι αυτό από όλα αυτά που περιγράφετε, που λέτε αυτό θέλω να το δω να γίνεται στη διάρκεια της θητείας μου? Αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πω, γιατί θα ήθελα να τα δω όλα. Μαξιμαλιστική απάντηση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, αυτό το οποίο μπορώ να πω και να είναι ρεαλιστικό είναι ότι θα προσπαθήσω να αποδώσουμε, άρα και να δω εγώ τα περισσότερα. Αλλά από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, για την Αθήνα για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό να δούμε να τελειώνει το project που άρχισε πολύ πρόσφατα, το τελευταίο, στην Πειραιώς 260. Είναι 33 στρέμματα αυτός ο χώρος. Είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα και συνεχίζουμε να έχουμε για τον χώρο αυτό, γιατί και η Τράπεζα τον αισθανόταν δικό της. Είναι κάτι το οποίο το δουλέψαμε πολλά χρόνια. Νομίζω ότι μια τέτοια παρέμβαση στον άξονα της Πειραιώς, που σε κάθε περίπτωση δημιουργεί έναν άξονα πολιτισμού παράλληλο με τον δεύτερο άξονα που είναι η Συγκρού, νομίζω ότι θα προσδώσει πάρα πολλά πράγματα στην πρωτεύουσα. Όπως αντίστοιχα στην Πατησίων, η παρέμβαση που γίνεται από τον κύριο Ανδριόπουλο στο Μινιόν, θα σας πω κάτι μπορεί να σας φανεί παράξενο, όταν συνδυαστεί και με την ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής με το νέο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, τότε θα είναι μια άλλη Αθήνα και τότε θα έχουμε μια διαφορετική αφετηρία του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Και σκέφτηκα μια τελευταία ερώτηση μετά για εσάς. Να πω μόνο στον κύριο Ανδριόπουλο, άρα σε ένα νέο παιδί, σε ένα νέο άνθρωπο που σας βλέπει, που σας ακούει τώρα, θα του συνιστούσατε, παρότι δεν μπορείς να συστήσεις να κάνει κάτι, ένα start-up, ποια κατεύθυνση θα του δίνατε, που ίσως δεν την έχει δει γύρω από το δικό σας αντικείμενο? Θα του λέγατε ασχολήσουμε αυτό γιατί το χρειαζόμαστε? Σε τι ηλικία είναι το παιδί αυτό? 20 ετών, 18, 20, 22. Αν και startup μπορεί να είσαι και 45 και 50. Δεν... Γι' αυτό το 18, 20, 22. Κοιτάξτε, το να δίνει συμβουλές είναι ένα ρυψοκίνδυνο πράγμα, γιατί ο κάθε άνθρωπος έχει μια δική του ιστορία και έχει μεγαλώσει διαφορετικά από κάθε άλλο. Είναι γνώμη. Αλλά πρακτικά νομίζω αυτό που λέμε η ελευθερία στη σκέψη. Ένα. Το δεύτερο, η έλλειψη φόβου στην αποτυχία. Το τρίτο, να δοκιμάζει κανείς καινούργια πράγματα που δεν τα κάνει ο δίπλα του. Είναι τρία πολύ βασικά στοιχεία
που όταν κανείς συναντάει τα προβλήματα, αν χρησιμοποιεί το εργαλείο του οράματος, ή τρυπάει ή πηδάει τον τοίχο που λέγεται πρόβλημα. Άρα νομίζω και εμπειρικά σας το λέω, αν και εγώ μεγάλωσα σε άλλη εποχή από τη σημερινή, ότι αυτά τα τρία στοιχεία, συν το τέταρτο εργαλείο που προσπερνάει κανείς τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει και θα αντιμετωπίζει, είναι αυτά που μπορούν κάποιον να τον πάνε μπροστά. Κύριε Υπουργέ, με όλα αυτά που λέγατε πριν, μου ήρθε στο μυαλό κάτι που έχει γράψει, νομίζω, ο Θουκυδίδης, που λέει ότι οι πολίτες εν τέλει παίρνουν κάτι μέσα τους και στο χαρακτήρα τους από την περιραίουσα ατμόσφαιρα και από το χαρακτήρα της πόλης. Ναι. Και... είναι σωστό αυτό. Είναι αυτό που με διαφορετικό τρόπο σε ένα άλλο σημείο ο Θουκυδίδης λέει ότι όταν η πόλη ευτυχεί και όταν η πόλη ευημερεί, ευημερούν και οι πολίτες. Mm-hmm. Αυτά τα δύο πράγματα είναι άμεσα συνδεδεμένα. Και εν τέλει σήμερα θα πρέπει λίγο να δούμε και να συνειδητοποιήσουμε ποια είναι η θέση μας σαν πολίτες. Η πόλη και ο πολίτης είναι το ίδιο πράγμα. Mm-hmm. Και κατ' επέκταση ο πολιτισμός. Έτσι, πόλης, πολίτης, πολιτισμός. Είναι όλα ομόριζα και κάτι σημαίνουν γιατί χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. Περιμένουμε, θέλουμε να είμαστε σωστοί πολίτες, τα περιμένουμε όλα από το κράτος, συνεισφέρουμε σε ιδέες. Τι είναι αυτό που θέλουμε να μας δώσει τελικά το κράτος? Ένας υγιής πολίτης σήμερα τι περιμένει από το κράτος? Να του λύσει όλα του τα προβλήματα, λες και ο ίδιος δεν είναι μέρος της πολιτείας, η οποία πολιτεία είναι ο ευρύτερος θεσμός από το κράτος. Και ατομική ευθύνη, από ό,τι καταλαβαίνω. Η ατομική ευθύνη νομίζω ότι την ασκήσαμε όλοι, ή τουλάχιστον οι περισσότεροι από εμάς, πάλι με την ευκαιρία της πανδημίας. Αλλά η ατομική ευθύνη θα πρέπει να είναι και στην καθημερινότητά μας, όσο η καθημερινότητα αυτή είναι και η απλή καθημερινή μας μέρα. Δεν χρειάζεται να βρεθούμε σε πολύ δύσκολες συνθήκες ξανά για να έχουμε την ατομική μας ευθύνη. Φαντάζομαι ότι όλοι συμφωνείτε ότι θα έπαιρνε αυτή η συζήτηση άλλη μισή ώρα, μία μισή. Μου κάνουν κάτι νοήματα από εκεί που δεν τα βλέπετε εσείς. Κυρία Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι ένα χαρτί που λέει ναι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.